σήμερα δίνουμε ένα μάθημα δημοκρατίας. Ένα μάθημα ότι η λαϊκή βούληση πρέπει να ακούγεται από όποιους κυβερνούν. Η Λέσβος μαζί με τη Χίο και με όλα τα νησιά γροντοφωνάζουμε ότι δεν θέλουμε κέντρα φιλοξενίας στα νησιά, ούτε στη Βάστρια, ούτε στον Καρατεπέ, ούτε ποθενά. Ούτε στο Θόλος. Φορείς που συμμετέχουν στη κινητοποίηση. Πέρα από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου συμμετέχει στη σημερινή κινητοποίηση. Η ΑΔΕΒΗ, το Εργατικό Κέντρο, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου, η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλονής, ο Εμπορικός Σύλλογος Πλωμαρίου, το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Εστίασης Ασπίδα και όσοι είχαν προαιρετικά να συμμετέχουν, να ευχαριστήσουμε εδώ τα καταστήματα που έκλεισαν στην κεντρική αγορά Μυτιλίνης και δεν ακολούθησαν τις εντολές. Τον Εμπορικό Σύλλογο Καλονής τον είπαμε. Το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΙΑΛ, οι δικαστικοί υπάλληλοι, το Συνδικάτο Εργαζομένων Επιστημιστικών και Τουριστικών Επαγγελμάτων, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Εργαζομένων στα δομικά υλικά και τις κατασκευές, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μυτιλίνης, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλονής, ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου, ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Λέσβου, η Κίνηση Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών Λέσβου, ο Σύλλογος Κανοχωρητών Λέσβου Άγιος Γεώργιος, έστειλε επίσης μήνυμα συμπαράστασης και κοινής διεκδίκησης η ΟΛΣΑ, η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων από την Αθήνα. Σήμερα εδώ σε αυτή τη συγκέντρωση που διεκδικούμε τα δίκαια των νησιωτών μας, παρίστανται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, ο κύριος Μπουρνούς, η κυρία Κομπινάκα, αιρετή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Να εξηγήσουμε ότι της πρωτοβάθμιας εννοούμε από το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο οποίος δεν ενέδωσε σε πιέσεις, σήμερα έχει τον λόγο. Μας υποσχέθηκε προεκλογικά, το θυμόμαστε όλοι, είναι συνεπής και δεν γονάτισε. Μπράβο. Δεν θα τον γονατίσουν ποτέ. Είμαστε όλοι μαζί του, μακριά από σημαίες κόμματα και διεκδικούμε το καλύτερο για τα νησιά μας. Κώστας Μουτζούλης. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, Λέσβοι και γιώτες της αποστάσεως, γιατί αυτή την ώρα γίνεται ανάλογη συγκέντρωση και στοιχείο. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, μετά την πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, στην οποία ήρθαν συμπαραστάτες οι φορείς που διάβασε η κυρία Αντωνέννη. Τους ευχαριστούμε όλους. Είναι μια συγκέντρωση καρδιάς. Δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι συγκέντρωση καρδιάς. Μια συγκέντρωση πέραν κάθε κόμματος. Πριν από λίγο χαιρέτησα και μας πάστηκαν άνθρωποι που ξέρω ότι ανήκουν σε διαφορετικούς κομματικούς χώρους. Δεν ταυτιζόμαστε σε αυτή τη συγκέντρωση και τη διεκδίκηση που έχουμε με κανένα κόμμα. Ταυτιζόμαστε μόνο με την Ελλάδα και τα νησιά μας. Είναι μια συγκέντρωση που ελπίζω και εύχομαι και παρορμώ και σας παρακαλώ να παραμείνει ειρηνική και σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους.
σήμερα που είναι η συγκέντρωση αυτή, που είναι η δεύτερη επέτειος, ακριβώς η δεύτερη επέτειος, όταν πριν δύο χρόνια δυνάμεις έφτασαν με το πλοίο της γραμμής και προσπάθησαν να εκδέσμα πριν από δύο χρόνια. Είναι γνωστό ότι οι δυνάμεις αυτές έφυγαν άπρακτες σε δύο μέρες. Σήμερα το σύνθημά μας είναι όχι στη Βάστρια, όχι στον Καρατεπέ, το Μαυροβούνι, όχι στο Θόλος, όχι στο Καλκιός στοιχείο, όχι πουθενά. Δεν σημαίνει ότι λέμε όχι στη Βάστρια ή στον Καρατεπέ και λέμε το τάδε σημείο. Όχι σε δομές στο νησί μας και στοιχείο. Όχι σε δομές. Δομή είναι γνωστό για μας τους μηχανικούς τι σημαίνει. Σημαίνει μια δομημένη δόμηση που για το συγκεκριμένο σημείο έχουν προβλεφθεί 25 εστιατόρια, με οδικό δίκτυο, με σχολεία, με αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ενδώσουμε και να δεχθούμε στο νησί μας που 3.000 και πάνω χρόνια ήταν και παραμένει και θα παραμείνει ελληνικό, ό,τι και να λένε οι γειτονές μας, είναι ελληνικό, δεν το καταστήσουμε buffer zone για την Ευρώπη. Θα μείνει ελληνικό. Δεν ανεχόμαστε στην καρδιά του να έχουμε αυτές τις δομές. Από την προηγούμενη ανάλογη συγκέντρωση, πριν από δύο χρόνια, το Γενάρη του 20, έχουν γίνει πολλά. Αν δεν θυμίστε, τότε λέγαμε ότι δεν θέλουμε δομές, δεν θέλουμε τα σύνορά μας, τα θαλάσσια, να είναι ανοιχτά, να είμαστε βάτες κύριε Αλέστε, και θέλαμε να εκενωθούν τα νησιά μας, που ειρήνη στο Ιμπαρόδο. Τότε στη Λέσβο φιλοξενούσαμε 25.000 μετανάστες. Λάθρο μετανάστες. Λάθρο μετανάστες. Εγώ δεν το έκανα. Και από τότε έγιναν πολλά. Φυλάχθηκαν τα σύνορα, όπως. Φυλάχθηκαν τα σύνορα. Σφραγίστηκαν τα σύνορα μας. Τόσο που έχουμε σχεδόν μηδενικές εισρωές. Εκενώθηκαν τα νησιά μας. Τότε είχαμε 25.000 μετανάστες. Τώρα έχουμε 1.750 στη Λέσβο. Έγιναν πολλά. Η κυβέρνηση πήρε το μήνυμα της τότε συγκεντρώσεως και έκανε πολλά. Βέβαια το μήνυμα ξεκίνησε από εσάς, από τη συγκέντρωση. Αν εμείς, οι Χιώτες και ο Εύρος δεν είχαν δώσει το σύνθημα, πιθανόν να μην είχε γίνει τίποτα. Όμως ακούστηκε το σύνθημά μας, η συγκέντρωσή μας δεν ήταν επιματέων. Και η σημερινή δεν ήταν επιματέων. Με τα σημερινά δεδομένα, όπως τα πήραμε από λίγο, στη Λέσβο, φιλοξενούμε 1.750 οικονομικούς μετανάστες. Στοιχείο περίπου 400. Ανάλογος ο αριθμός είναι και στη ΣΑΜ. Αφού σφραγίστηκαν τα σύνορα, αφού όπως διάβασα σήμερα, η Τουρκία φυλάσσει τα σύνορα της. Μπράβο. Τα φυλάσσει τα σύνορα. Για ποιο λόγο θέλουμε δονές των 3.000 ή των 5.000 συν. Για ποιο λόγο τα θέλουμε αυτά. Μας λένε ότι υπάρχει πιθανότητα η Τουρκία να ανοίξει κάποια στιγμή τη Στρόφιγγα. Η Στρόφιγγα ροών ποτέ δεν έκλεισε. Οι άντρες μας, του λιμενικού μας, της αστυνομίας μας, του στρατού μας, ξέρουν κάθε βράδυ με στη μαύρη νύχτα τι κάνουν τα σύνορά μας. Τα σύνορά μας σφραγίστηκαν από τον αγώνα μας, επί κυβέρνηση. Δεν έκρισε η Στρόφιγγα. Απλά παίρνουμε τα μέτρα μας. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να έχουμε αυτές τις δομές. Η μόνη εξήγηση είναι ότι προορίζονται να γεμίσουν με μετανάστες που θα προέρχονται από άλλες χώρες και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι τα νησιά αυτά είναι νησιά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Δεν είναι νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Δεν είναι νησιά που βρίσκονται στη Γερμανία ανάμεσα και στην Δανία. Είναι νησιά ανάμεσα. Καθημερινώς διαβάζουμε τον Ερντογάν και τους υπουργούς του τι δηλώνουν. Εσχάτως βάλαμε το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών μας. Η διεκδικήση των Τούρκων και με τα πρόσφατα γεγονότα Ουκρανία και Ρωσία μαξιμαλίζουν. Δεν ξέρουμε που σταματάνε.
Δεν μπορούμε να γίνουμε νησί υβριδικό. Είμαστε καθαρά ελληνικό. Δεν μπορούμε να γίνουμε buffer zone, όπως είπα πριν, της Ευρώπης. Θέλουμε να μείνουμε ελληνικό. Τι αντιπροτείνουμε? Δεν είμαστε χωρίς προτάσεις. Δεν λέμε ότι δεν έχουμε προτάσεις. Όταν λέγαμε πριν από δύο χρόνια, καμία δομή, οι συνθήκες ήταν 25.000 άνθρωποι. Κοιμόντουσαν εδώ, κοιμόντουσαν παντού. Τώρα έχουμε αλλιώς άλλες συνθήκες. Αντιπροτείνουμε. Εάν υπάρχει μια βάρκα με ένα σκάφος με μετανάστες να περνάει από την ξεφύγη και περάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα, να έχουμε ένα κέντρο καταγραφής και ταυτοποιήσεως, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν κορονοϊό ή κάποια άλλη ασθένεια, και ταχαίως να μεταβούν εκεί που θέλουν. Και όπου να μεταβούν στη Γερμανία που κατά βάση θέλουν, να μείνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεδομένου ότι τα νησιά μας εδώ είναι ευπαθή, είναι ευαίσθητα. Και τι, πού το θέλουμε αυτό το κέντρο, το κέντρο καταγραφής, δεν το ονομάζω δομή, κέντρο καταγραφής το ονομάζω. Πού το θέλουμε? Μα το θέλουμε σε ένα γυμνό τοπίο. Δεν το θέλουμε σε ένα ξέφο του Φινέζη, του μεγαλύτερου δάσους του Αιγαίου. Πήγα προχθές και το είδα, μαζί με τους αδέρφους. Είναι ένα ξέφο το έτσι, περιβαλλόμενο από πολλά χιλιόμετρα δάσους. Σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί σε ένα τέτοιο δάσος. Μα έχουμε τόσα γυμνά τοπία. Διεκδικούμε ένα κέντρο σε γυμνό τοπίο και μη επεκτάσιμο. Να μην μπορεί να επεκταθεί. Να μην ξεκίνησε από 2.000 και μην 25. Είμαστε έτοιμοι να το βρούμε αυτό το μέρος. Είμαστε έτοιμοι. Και δεν το τοποθετώ σε όρια Δήμων. Εγώ το τοποθετώ σε όρια Ελλάδος, σε όρια νησιού. Δεν κολλάω αν είναι τα όρια της Λέσβου, της Μυτιλήνης ή της Χαλονής. Το καταλληλότερο σημείο να βρούμε. Είμαστε έτοιμοι να το βρούμε. Τέτοιο κέντρο καταγραφής υπάρχει στη Λαμπεδούσα. Το βρήκα τώρα πρόσφατα. Ακριβώς ίδιο κέντρο υπάρχει στη Λαμπεδούσα, στην Ιταλία. Καταλήγουμε με θετικό τρόπο. Προτείνουμε στους Ευρωπαίους φίλους μας, γιατί όλα αυτά γίνονται με βούληση της Ευρώπης. Η Ευρώπη θέλει να ξεφορτωθεί το πρόβλημα, θέλει να το δώσει στην Ελλάδα και η Ελλάδα ψάχνει να το δώσει στα νησιά. Άρα λοιπόν πρέπει να συνομιλούμε με τους Ευρωπαίους. Προτείνουμε στους Ευρωπαίους και στο Υπουργείο Μεταναστεύσεως να έρθουν να συζητήσουν με πολιτική βάση, να βρουν μια λύση αποδεκτή από όλους. Αλλά κυρίως με τα συμφέροντα των νησιών μας, της Ελλάδος, του ελληνισμού που έχουμε όλοι μας. Αφήστε τα, ας αφαιθούν στην άκρη οι μαξιμαλισμοί και οι βίαιοι τρόποι για να μπορέσουν να επιβάλλουν. Είναι βασική αρχή, κανένα εγχείρημα δεν επιτυχάνει όταν πάει βιαίως να γίνει. Όταν δεν έχει τοπική συνένεση, δεν επιτυχάνει κανένας. Είτε πρόκειται για εγχείρημα πολιτικού, μηχανικού, είτε για μεταναστευτικό ή οδήποτε είναι αυτό. Χρειάζεται τοπική συνένεση και η συγκέντρωσή σας δείχνει που είναι η συνένεση. Ως που να γίνουν αυτά, αν θέλω να σας ενημερώσω, ποιά θα γίνουν, η περιφέρεια προχωράει σε κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας, συνοδευόμενη από μέτρα ασφαλιστικά για να μην είναι δυνατή η πρόθεση των σκέψεων τους. Έχουμε έρθει σε επαφή, έχει έρθει εδώ στελέχη του νομικού γραφείου από την Ελλάδα, από τη Μυτιλήνη, από την Αθήνα, έγκριτο γραφείο και στη Μυτιλήνη για να κατατεθεί η προσφυγή. Ζήτησε την βοήθεια τεχνικού συμβούλου, την βρήκαμε, την δώσουμε και ελπίζω ότι θα ευοδοθεί. Κλείνοντας, ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και να πω ότι είμαστε και θα είμαστε Έλληνες. Αγαπάμε την πατρίδα μας, δεν ενδίδουμε. Ευχαριστώ που ακούσατε. Συμπολίτες, εδώ φτάνει σε ένα τέλος η συγκέντρωσή μας, η οποία, ξαναλέω, ήταν πέραν των κομμάτων, δεν είναι κομματικοποιημένη, γιατί εδώ είμαστε, ανήκουμε σε όλους τους χώρους ιδεολογικούς, και θέλω να παρακαλέσω όλους, εφόσον διαλυθούν, να διαλυθούμε τώρα
ειρηνικά και σεβόμενοι και τα μέτρα της αστυνομίας και σεβόμενοι τους νόμους της Ελλάδος. Πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα ότι σεβόμαστε όσα επιτάσσει το κράτος. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και το εκτιμώ πολύ. Λοιπόν, μέσα χωρίς...